Αντί να βρισκόμαστε εδώ και να ανταλλάσσουμε απόψεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις κυκλοφοριακές συνθήκες και το συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, βρισκόμαστε εδώ σήμερα ουσιαστικά απολογούμενοι γιατί κάποιοι μας έχουν υποχρεώσει να πάμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Και για να θυμίσω, να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή το τι ήταν ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών, ένας οργανισμός ο οποίος 60 χρόνια τώρα παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτή την πόλη, το μοναδικό συγκοινωνιακό μέσο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι το 2014 λοιπόν κυκλοφορούσε σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης περίπου στα 520 αυτοκίνητα. Είχε 620-630 αυτοκίνητα στην κατοχή του, από τα οποία κυκλοφορούσε τα 520 αυτοκίνητα κάθε μέρα σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν τα προβλήματα, ξεκίνησε η σταδιακή πτώση των διαθέσιμων οχημάτων που υπήρχαν, αρχίσανε κάποια οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα ο κόσμος, η αναμονή στις τάσεις να μεγαλώνει και ο κόσμος εκεί που ξεσπούσε, και είναι λογικό αυτό γιατί τον πρώτο που βλέπει μπροστά του είναι τον οδηγό, είναι το σταθμάκι, είναι τον ηλεκτρικό μίστρο, άρχισε να ξεσπάει πάνω στους εργαζόμενους για τις καθυστερήσεις που υπήρχαν χωρίς ουσιαστικά να φταίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αφού λοιπόν με σχέδιο αποδομήθηκε ο οργανισμός, το 2017 με την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να τον κρατικοποιήσει ούτως ώστε να μπορέσει εντός εισαγωγικών να το σώσει. Παρόλα αυτά, αντί να βελτιώνεται το συγκοινωνιακό έργο της πόλης, συνέχισε να καταρακώνεται. Φτάσαμε σε σημείο να κυκλοφορούν κατά μέσο όρο 250 με 300 οχήματα. Αντί να δίνουμε βάση στη συντήρηση των οχημάτων, γιατί το καταλαβαίνετε νομίζω όλοι έχουμε αυτοκίνητα στην κατοχή μας, αν ένα αυτοκίνητο δεν το συντηρήσεις έτσι όπως πρέπει να το συντηρήσεις, τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολύ περισσότερα στην πορεία. Αν ένα όχημα δεν το κάνει σέρβις την ώρα που πρέπει να το κάνει σέρβις, μεθαύριο θα σε αφήσει, αυξάνοντας φυσικά και το κόστος της αποκατάστασής του. Το 2019 λοιπόν με την αλλαγή της κυβέρνησης, η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε. Αντί να ψάχνουμε να βρούμε τρόπους πώς θα επισκευάσουμε τα οχήματα του ΟΑΣ, βρήκαμε έναν εύκολο τρόπο ουσιαστικά να ξανανοίξουμε την πόρτα στον ιδιώτη. Πόρτα την οποία είχε φροντίσει να την ανοίξει ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση, δίνοντας 6 γραμμές στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης κοινωνιακού έργου. Έρχεται λοιπόν η τωρινή κυβέρνηση το 2019, δίνει άλλες 25 γραμμές στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης έργου από τον ΟΑΣ. Και βρίσκουν την εύκολη λύση φέρνοντας οχήματα leasing, νοικιασμένα λοιπόν οχήματα, για να εκτελέσουν το συγκοινωνιακό έργο στη Θεσσαλονίκη. Οχήματα τα οποία είχαν αποσυρθεί από αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις, οχήματα τα οποία ήταν ακατάλληλα για τις κυκλοφοριακές συνθήκες της Ελλάδος. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν ένα όχημα κυκλοφορεί στην Ολλανδία, που στην Ολλανδία 10 μέρες το χρόνο έχει πάνω από 30 βαθμούς, έχει τελείως διαφορετική κλιματιστική μονάδα από ότι έχει ένα όχημα που πρέπει να κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Ένα όχημα το οποίο κυκλοφορεί στη Ρουμανία έχει άλλα ψυγεία πάνω από αυτά που χρειάζεται στην Ελλάδα. Άρχισαν λοιπόν να έρχονται οχήματα τα οποία ήταν με δύο πόρτες, με κλιματιστικά τα οποία ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις συνθήκες της Θεσσαλονίκης, συνθήκες της Ελλάδος, οχήματα τα οποία δεν είχαν παράθυρα. Και να σας θυμίσω εδώ πέρα ότι όταν ήταν ο κορονοϊός σε έξαρση, κάποιοι προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι δεν χρειάζονται τα παράθυρα, γιατί οι κλιματιστικές μονάδες που έχουν τα οχήματα αυτά ανανεώνουν τον αέρα, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με διασποράς κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, δύο χρόνια μετά, στα ίδια αυτά οχήματα αρχίσανε και βάζουν ανοιγόμενα παράθυρα. Δεν ξέρω τι άλλαξε από τότε. Επίσης, τα ίδια οχήματα, όταν πήγαν για να κυκλοφορήσουν στην Αθήνα, κοπήκαν εκεί από το ηλεκτρικό συνέδριο, γιατί ακριβώς δεν είχαν ανοιγόμενα παράθυρα. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, οι εργαζόμενοι όχι μόνο βάλανε πλάτη και το αποδείξαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μέσω πανδημίας, δουλεύοντας σε συνθήκες οι οποίες ήταν ακατάλληλες και για τους ίδιους, οδηγώντας οχήματα τα οποία δεν είχαν τη συντήρηση που θα έπρεπε να έχουν. Παρόλα αυτά, για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό της πόλης, όχι απλά βάλανε πλάτη, υπερβάλανε αυτό και φτάσαμε μάλιστα μέσα στην περίοδο του κορονοϊού να έχουμε 9
συναδέλφους νεκρούς και περίπου το 1/4 του οργανισμού να έχει αρρωστήσει από κορονοϊό. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση 2 χρόνια μετά για να πει το ευχαριστώ στους εργαζόμενους, για να τους ευχαριστήσει για την προσφορά που δώσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και όχι μόνο μια συμφωνημένη συλλογική σύμβαση εργασίας εδώ και 4 μήνες, 5, δεν την ενεργοποιεί, δεν περνάει από τα συναρμόδια Υπουργεία, δεν παίρνει 2 τυπικές υπογραφές για να συνεχίσουμε και να ισχύσει η συλλογική σύμβαση εργασίας και να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Έρχεται λοιπόν τον αρχές Απριλίου, κόβει επίδομα ανθυγιεινό και επίδομα θέσης ευθύνης, 2 επιδόματα τα οποία πρέπει να σας τονίσω ότι είναι θεσμοθετημένα. Αναφέρονται ξεκάθαρα μέσα στο 43-54, στον νόμο περί νέων μισθολογίου βάσει του οποίου πληρώνονται οι εργαζόμενοι στο ΟΝΟΑΣ. Επειδή καμία διοίκηση, 2 διοικήσεις που πέρασαν από τον οργανισμό και 2 ηγεσίες υπουργείων δεν φρόντισαν να εκδώσουν 2 κοινές υπουργικές αποφάσεις, έρχονται λοιπόν τον αρχές Απριλίου, τα κόβουν τα 2 επιδόματα αυτά και όχι μόνο τα κόβουν, τα αναζητούν και πίσω τα 5 τελευταία χρόνια που τα παίρναμε. Διαβεβαιώσεις άπειρες. Μη στεναχωριέστε, το θέμα είναι διαδικαστικό, είναι θέμα ημερών να λυθεί. Οι μέρες περάσανε, οι εβδομάδες περάσανε, οι μήνες περάσανε και ενώ είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει και τροπολογία μια αναζήτηση των 2 αυτών επιδομάτων, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι δικαίως τα παίρναμε και έπρεπε να τα παίρνουμε και ότι ήταν τυπικός ο λόγος που κόφηκε, παρόλα αυτά βρισκόμαστε σήμερα τέλη Μαΐου, σε λίγες μέρες κλείνει και η μισθοδοσία του Μαΐου, χωρίς τα 2 επιδόματα αυτά. Σήμερα βέβαια, από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί δεν το άκουσα εγώ, σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ανέφερε ότι θέλει 4 εβδομάδες ακόμα. Οι 4 εβδομάδες αυτές έχει που τις ζητάει από το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα δεν έχουν περάσει 4 εβδομάδες, κοντεύουν να περάσουν 4 μήνες. Δεν μπορώ να καταλάβω, κανένας από εμάς, κανένας από τους εργοζόμενους δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που φρενάρει την κυβέρνηση για να κάνει το αυτονόητο. Από όσο γνωρίζουμε, για να βγει μια κοινή υπουργική απόφαση δεν είναι χρόνος πάνω από 2, να πω 3 εβδομάδες, επειδή εμπλέκονται 2 υπουργεία. Παρ' όλα αυτά έχουν περάσει μήνες και μέχρι τώρα τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα. Σαν να μην φτάναν λοιπόν όλα αυτά, πέρα από τις εξαντλητικές τιμωρίες που δίνοντας εργαζόμενους για ανυπαίτιους λόγους από τη διοίκηση του οργανισμού, ουσιαστικά ανοίξανε την πόρτα της εξόδου στους εργαζόμενους. Πρέπει να σας τονίσω στο σημείο αυτό ότι και ένας λόγος που σήμερα δεν έχουμε τη συγκοινωνία που θα θέλαμε να έχουμε είναι και η έλλειψη εργαζομένων. Έχει αποδομηθεί όλος ο οργανισμός. Έχουν φύγει περίπου το 1/4 των εργαζομένων με μετατάξεις μέχρι σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 300 άτομα, συγγνώμη το 1/5 των εργαζομένων. Σήμερα η δύναμη των εργαζομένων είναι 1.600 άτομα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία τόσο να κυκλοφορήσουν τα οχήματα του οργανισμού, να μπορέσει ο οργανισμός να κυκλοφορήσει 400 οχήματα, όσο και φυσικά τεράστια έλλειψη στις υποδομές συντήρησης για να μπορέσει να συντηρηθεί ο στόλος του οργανισμού. Να σας θυμίσω το σημείο αυτό ότι το 2022, τέλος του 2022, λύγει ο ΟΑΣΤ. Με τον νόμο με το 4482 που είχε ψηφιστεί το 2017, 3/12 του 2019 θα έπρεπε, μέχρι 3/12 του 2019 μάλλον, θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί ΑΣΥΔ και το συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να περάσει στην καινούργια εταιρεία μαζί με τη λειτουργία του μετρό. Η σημερινή κυβέρνηση του Νοέμβριου του 2019 αποφάσισε να αλλάξει τον νόμο, να καταθέσει τροπολογία, δίνοντας παράταση στον οργανισμό μέχρι 31/12 του 2022, υπό το καθεστώς που είναι υπό το καθεστώς εκαθάρισης. Μέχρι σήμερα, όποιες οπλήσεις έχουμε κάνει, με όποιους ανθρώπους προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία για να μάθουμε το μέλλον του οργανισμού, κανένας δεν ανοίγει τα χαρτιά, κανένας δεν ξέρει. Ξέρετε, το 31/12 του 2022 είναι αύριο το πρωί. Μέχρι σήμερα λοιπόν κανένας δεν ξέρει ποιο είναι το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι που μας δημιουργεί και νέα ερωτήματα. Μήπως όλα αυτά γίνονται σκεμμένα, μήπως όλες αυτές οι καθυστερήσεις γίνονται σκεμμένες για να οθήσουν ουσιαστικά τους εργαζόμενους απεργιακής κινητοποίησης.
Ξέρετε, οι εργαζόμενοι του έργου αυτό το ζήσαμε ξανά το 2016-2017 και το έζησε και η πόλη της Θεσσαλονίκης. Όταν αφήνοντάς μας τρεις μήνες απλήρωτους η τότε κυβέρνηση μας οδήγησε σε επισχέσεις, θυμάστε ότι και 15 μέρες είχαμε κάνει, δεν υπήρχαν λεωφορεία σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και τότε όλοι αναγνωρίζανε το δίκαιο. Ποιος δεν πιστεύει ότι ένας εργαζόμενος που δουλεύει θα πρέπει να αμείβεται. Παρόλα αυτά είχαν στραγγαλίσει ουσιαστικά οικονομικά τον οργανισμό, οπτήσανε τους εργαζόμενους σε συνεχόμενες επισχέσεις εργασίας και ήρθε τον Ιούλιο του 2017, σαν όριμο φρούτο, έγινε η κρατικοποίηση του οργανισμού και όχι μόνο δεν άνοιξε μύτη, και όλος ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος με τη λύση που δόθηκε. Μήπως λοιπόν σήμερα το ίδιο πράγμα γίνεται από την αντίθετη πλευρά. Μήπως μας οδηγούν με όλες τις κολλησιεργίες και με όλες τις καθυστερήσεις αυτές που τώρα σας ανέφερα να μπορέσει να ξαναιδιωτικοποιηθεί ίσως ο οργανισμός και να πέσει πάλι σαν όριμο φρούτο σε κάποιον άλλον. Είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, είναι ερωτήματα που πρέπει οι ηθήνοντες και οι άρχοντες της πόλης να δώσουν απαντήσεις και κάποια στιγμή να αποφασίσουμε όλοι τι θέλουμε να κάνουμε με τις αστικές κοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Προχθές μάθαμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία να ιδιωτικοποιήσει ουσιαστικά το μετρό. Τη λειτουργία του μετρό λοιπόν να την αναλάβει ιδιώτης. Μήπως όλα αυτά είναι ένα σχέδιο ακριβώς μαζί με το μετρό, με τη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, να περάσει και ο ΟΑΣ σε κάποια άλλα χέρια. Μήπως όλα αυτά γίνονται σκεμμένα. Έχει πάρθει ήδη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για 24ωρη απεργία Τετάρτη 1 του μηνός και να σας προλάβω εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι 2 του μηνός ξεκινάνε οι εξετάσεις των παιδιών, ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Δέσμευσή μας είναι τουλάχιστον στην περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων και ώρες που τα παιδιά θα πηγαίνουν ή θα φεύγουν από τα σχολεία να μην γίνει καμία κινητοποίηση με τη μορφή απεργίας. Πιθανό να προχωρήσουμε σε άλλες κινητοποίησεις, λεωφορεία όμως θα υπάρχουν κανονικά. Και το ξαναλέω, έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές, όποια κατηγορία και αν παίρνουμε από το επιβατικό κοινό της πόλης, ότι οι πρώτοι που σκεφτόμαστε το επιβατικό κοινό της πόλης είμαστε εργαζόμενοι. Ας μην γελιόμαστε, καμιά διοίκηση, οι διοίκησεις έρχονται και παρέρχονται. Αυτοί που κρατάνε τη συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης και αυτοί που ζουν από τη συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης και δουλεύουν τη συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης είναι εργαζόμενοι. Άρα οι πρώτοι που σκέφτονται το επιβατικό κοινό αυτό της πόλης είναι εργαζόμενοι. Τι άλλες μορφές κινητοποίησης προτείνεστε να ακολουθήσετε? Μπορείτε να μας πείτε πόσα λεωφορεία κυκλοφορούν σήμερα? Κατά μέσο όρο ο οργανισμός, ο ΟΑΣ, δεν κυκλοφορεί πάνω από 300 αυτοκίνητα. Κατά μέσο όρο είναι 280, στην καλύτερη των περιπτώσεων φτάνει τα 310-320. Μπορεί να είναι μορφές συλλαλητηρίων, είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει. Θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποφασίσουμε ποιες θα είναι οι επόμενες άλλες μορφές κινητοποίησεων. Πάντως, ξαναλέω, την ώρα που τα παιδιά θα πηγαίνουν, θα έχουν εξετάσεις, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε απεργίες.